Για πες αυτές τις ερωτήσεις. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη του Σπιτιού της Ευρώπης Βύρων. Μεταφέρω με μεγάλη χαρά σήμερα εδώ το χαιρετισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, με ευχές για μακροημέρευση και να γιορτάσετε όχι μόνο τα 30 χρόνια, αλλά και τα 50 και τα 100 οι επόμενοι, με υγεία και δύναμη. Εγώ με τα σπίτια της Ευρώπης προσωπικά έχω ασχοληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα, γιατί τότε είχε προκαλέσει έτσι μια σχετική εντύπωση όταν πρωτοδημιουργήθηκαν τα σπίτια της Ευρώπης, ο λόγος για τον οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί με αυτό τον τρόπο το μήνυμα της Ευρώπης, το κοινό ευρωπαϊκό μήνυμα. Και τότε είχαμε κάνει αρκετά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Στο μεταξύ όμως βέβαια, περνώντας τα χρόνια, ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι είναι ο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας και ίσως με κάποιο τρόπο αυτή η πρωτοβουλία, όπως την είδα εγώ δημοσιογραφικά να περνάει, ατόνισε, γιατί μπήκαν μπροστά άλλα θέματα, όπως είναι τα οικονομικά. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση και θεωρώ ότι τώρα είναι η ώρα, ακριβώς επειδή... Θα ήθελα με δύο λόγια τώρα να πω τους γραπτούς χαιρετισμούς που έχουν έρθει στα γραφεία του συλλόγου μας. Ο Μητροπολίτης Καθαριανής Βύρνος Κιμητού, ο κ. Δανιήλ, ο οποίος είναι ο Μητροπολίτης έδρας του συλλόγου μας, μας έστειλε μια επιστολή, στην οποία λέει ότι η επέτειος αυτή έρχεται για να τονίσει ότι το όραμα εκείνων δεν έχει χαθεί οριστικώς παρά τις ανεξότητες που έχουν εμφανιστεί. Ο σύλλογός σας, ως φωνή των Ελλήνων Ευρωπαίων πολιτών, θα υπενθυμίζει προς όλους ότι όσο δύσκολο και αν είναι να επιτευχθούν όσα οραματίστηκαν οι θεμελιωτές της ΕΕ, δεν κατέστησαν ανέφικτα. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε τα μέλη του Συλλόγου και τους προσκεκλημένους και ευχόμαστε να έχετε την ενίσχυση του Θεού στα έργα σας. Χαιρετούμε επίσης μας έρχεται ο ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος έχει ένα μακροσκελές κείμενο, θα διαβάσω τα πιο ουσιώδη. Όσοι πραγματικά πιστεύουμε στην Ευρώπη, πρέπει να δώσουμε πιστική απάντηση. Γιατί όσοι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ιδέα, θέλουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Πού θα προχωρήσει με γρήγορα βήματα προς μια ομαδική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην οικονομία. Και θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα η οικονομική και η νομισματική ένωση. Πού έχει μείνει το δεύτερο κομμάτι της, η νομισματική. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σημαίνει και Ευρώπη μια φωνή στην εξωτερική της πολιτική. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σημαίνει κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Όλοι πρέπει να θυμόμαστε τα κυρίαρχα αγαθά που μας προσέφερε και μας προσφέρει η ενωμένη Ευρώπη, την ειρήνη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό οφείλω να υπέφερε καλή δύναμη και καλή συνέχεια, γιατί είναι νεοναλαμβό τα καθήκοντά του. Γράφει ότι η συγκυρία καλεί την Ελλάδα να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα πλέον από χώρα δίδυμων ελλειμμάτων εξαρτήσει σε χώρα δίδυμων πλεονασμάτων και είμαι πεπισμένος ότι με την ολική αναπροσαρμογή του παραγωγικού της μοντέλου στη βάση βαθαίων διαφορετικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και με την πάταξη των στρεβλώσεων του πρόσφατου παρελθόντος, το φάντασμα της κρίσης απομακρύνεται πλέον οριστικά και δίνει τη θέση του σε ευκαιρίες ζωγόνων επενδύσεων και θέσεων εργασίας. Διαμορφώνουμε μια οικονομία που θα παράγει πλούτο, όχι χρέη, όπου οι παλιότερες γενιές θα αφήσουν ευκαιρίες στους νεότερους αντί να τους φορτώσουν με γραμμάτια προς εξόφληση, οδηγώντας την ανεργία των νέων σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα του 40%. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι από τη στιγμή σε κάθε γωνιά της Ιππηρού διεξάγεται διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Βαδίζουμε σε έναν οδικό χάρτη για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή, πιο δημοκρατική ένωση. Το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να προσφέρει στους πολίτες συγκεκριμένες λύσεις για τις σημαντικές κρίσεις που πλήττουν ολόκληρη την Ήπειρο, ολόκληρη τον πλανήτη, θα έλεγα, και που καμιά χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη. Στηρίζουμε λοιπόν ιστορικές πρωτοβουλίες θετικής ευρωπαϊκής ατζέντας, όπως το σπίτι της Ευρώπης Βύρων, που εντάσσονται οργανικά στο διάλογο που η χώρα έχει ανάγκη για το μέλλον της. Γιατί το μέλλον της Ευρώπης είναι το μέλλον της Ελλάδος. Και το μέλλον της Ελλάδος είναι το μέλλον της Ευρώπης. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Αυτές ήταν οι γραφτές, οι χαιρετισμοί που είχαμε. Τώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Προηγουμένως ήθελα να κάνω μια μικρή, επειδή μέσα στην τσάντα που δίνουμε έξω έχουμε τα δώρα που συνηθίζουμε και κάνουμε κάθε πενταετία. Έχουμε λοιπόν να δείξουμε ο γραμματέας μας, ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει και πώς θα εξελιχθεί η πορεία του προγράμματος. Ο Βασίλης Αποστολόπουλος
ο Γενικός Γραμματέας μας, σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα και από ετών είναι Γενικός Διευθυντής στην Κεντρική Ένωση Επενδύσεων Ελλάδος. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του εξωτερικού, έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων με στόχο την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Στο Σύλλογό μας έχει εκλεγεί Γενικός Γραμματέας, όπως είπα, ενώ προηγουμένως διατέλεσε αρμόδιος για τις σχέσεις του συλλόγου μας με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Αναλαμβάνει από τώρα να συντονίσει την παρουσίαση των δράσεων του Υπουργείου της Ευρώπης για την 25η πέραση. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ τον πρόεδρό μας, τον κύριο Σταύρο Βαρδαλά, ο οποίος είναι η ψυχή του συλλόγου μας. 5 Φεβρουαρίου 2005, στη Βάδη Βιντεμπέργη, με θέμα το μέλλον της Ευρώπης. Στις 15 Μαΐου του 2005, ο πρόεδρος και γενική γραμματέας Αγάπη Βαγγελάτου συνεόρθασαν στη Θεσσαλονίκη τα 20 χρόνια του Υπουργείου της Ευρώπης Θεσσαλονίκης υπό τον αείμνηστο Νίκο Κόνστα. Το 2006 οργανώσαμε και συμμετείχαμε σε 3 πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα, στις 21 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στις 14 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα και στις 21 Φεβρουαρίου. Η Ευρωβουλευτής Ρόντι Κράτς οργάνωσε για το σύλλογό μας τρίμερη επίσκεψη στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στις 20 Ιουνίου του 2006 με συμμετέχοντες τον Σταύρο Βαρδαλά, τον Γιώργο Γεωργακόπουλο, τον Δημήτριο Κοντούλη, την Αγάπη Βαρδαλά, τη Σταυρούλα Γεωργακόπουλο και τη Μερνίγα. Μας έστειλαν προσκλήσεις για 2 ευρωπαϊκά συνέδρια στην Κοπεγχάγη στις 25 Σεπτεμβρίου του 2006 και στη Λισαβόνα 25 Οκτωβρίου του 2006, αλλά απεστάθησαν γραπτές εισηγήσεις από τον πρόεδρο με σχετικά μηνύματα. Στην Καστοριά, κάναμε μια ημερίδα για τη συνθήκη της Λισαβόνας με συνεργασία το Εμπορικό Επενδυτήριο της Καστοριάς. Εδώ είναι η νομική σύμβουλος του Επενδυτήριου Καστοριάς, η κυρία Όντρη Σινάδη. Τα 15 χρόνια γιορταστήκαν τον Ιούνιο του 2008 με ομιλητές διάφορα μέλη μας. Εδώ μιλεί ο αντιπρόεδρος ο κ. Μιχάλης Κατσούνης, αριστερά μου. Εδώ μια φωτογραφία από τον Άφθιο. Όλοι τότε, όλα τα μέλη που είχαν λάβει μέρος ήταν περίπου 52 άτομα. Πήγαμε στον Άφθιο και κάναμε εκεί πέρα μια τουριστική εκδήλωση, ας πούμε. Και εδώ είμαστε, όπως βλέπετε, σε στιγμές ευτυχίας. Όλη η ομάδα στον Άφθιο. Εδώ είμαστε στο Παρίσι, το Σεπτέμβριο του 2008, με τους Eurocapitals, που ήταν ο Ζαν Πολ Ντογιέ, είχε την Προεδρία στο Παρίσι και οργάνωσε εκεί το ετήσιο συνέδριο των Eurocapitals. Εδώ μεταφράζει, μεταφράζει στα γαλλικά, μια προσπάθεια που έκανα στα ελληνικά εγώ. Η εκδήλωση είμαστε στο Λεωνίδιο, με τον Δημήτριο Τσιγκούνη, τον τότε δήμαρχο, και η εκδήλωσή μας στους Μολάους, με τον Δημήτρη Τσαγκάρη, τον τότε δήμαρχο επίσης, και τα δύο συνέδρια αυτά που είχαν διαφορά ενός μηνός με το άλλο, είχαν σαν αντικείμενο τη διοργάνωση τοπικού λαογραφικού μουσείου. Εδώ είμαστε στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, όπου ο Αλέξης Πέκαλη, ο πρόεδρος, είχε οργανώσει εκδήλωση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κίνηση της Φιλανδίας. Η εκδήλωση μας στη Λευκάδα, τον Ιούνιο 2009, ομαδική φωτογραφία με όλα τα μέλη μας και με τους τοπικούς εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων που μας υποδέχτηκαν. Όλη η ομάδα στη Μονή Φανερωμένης της Δασκάδας, πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία. Εδώ είναι στο Αμπελοχώρι των Θυμών, το μοναστήρι αυτό με τον αείμνηστο, το θυμάστε πάντα Δημήτρη, το ξέρω στο Μαγγέλο, ήταν δική του ιδέα και δική του πρωτοβουλία ταξιδιστή από το μοναστήρι. Δυστυχώς ένα μήνα μετά την επίσκεψή μας, ξαφνικά εκοιμήθη. Εδώ είμαστε στο μουσείο, το νέο μουσείο της Ακρόπολης, όπου μας υποδέχτηκε και αυτός αείμνηστος ο Αλέξανδρος Μάντης, τότε διευθυντής, ο οποίος ήρθε και μας έκανε και διάλεξη πάνω στα εκθέματα του μουσείου και στην οργάνωσή του. Εδώ είναι η γραφιά Χάιντ με τον κύριο, με τον καθηγητή Ρίτσαρντ Γουίτ, ο οποίος είναι παρόν. Α, εδώ είναι, ναι. Στη Ρόδο το Μάιο του 2010 συγκεντρωθήκαμε όλα τα σπίτια της Ευρώπης Ελλάδος σε μια κοινή συνεδρίαση με σκοπό να εκπονήσουμε μια ομοσπονδία ελληνικών σπιτιών της Ευρώπης, η οποία τυχώς δεν αυτοκίμησε, έγινε όμως μια πολύ ωραία προσπάθεια. Το Σεπτέμβριο του 2010 οργανώθηκαν στην Ελλάδα, πήγαμε εμείς στην Προεδρία πάλι, με τον Ζαν Πολ Ντογιέ το συνέδριο των Eurocapitals με θέμα τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εδώ είναι η επανάληψη του συνεδρίου αυτού στην Πάθρα. Εδώ είμαστε μπροστά από τον Άγιο Ανδρέα Πατρών. Εδώ είναι ένα μέρος μας που είχε πάει στην νέα ομοσπονδία. Η διεύθυνση ομοσπονδία καταργήθηκε και η νέα ομοσπονδία λέγεται τώρα UNET, European Network for Education and Training. Και είναι ο Δημήτρης Πουλιανίτης, εκπροσωπός ο οποίος εκθέτει τα της οργάνωσής μας και των δρασιών μας.
στην Καλαμάτα που επαναλήφθηκε στο συνέδριο για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αυτοπροσωπικό με τον πρόεδρο Γιώργο του Καραμπάτου. Και η πολιτιστική επίθεση που κάναμε στο Κώστα Λαμαρίνο με τα μέλη μας μετά, μια φωτογραφία αναλυτική στην είσοδο του ξενοδοχείου του Μεγάλου. Ναι, εδώ πέρα είναι ο Βασίλης Αποστολόπουλος, εθνικός γραμματέας, που μας μίλησε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση αυτή που είχαν κλείσει τότε και επιχειρηματίες, πολλοί είχαν μείνει όλοι ενθουσιασμένοι από την παρουσίαση. Τον Ιανουάριο του 2012 είχαμε μιλήσει τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Σταύρο Στεφανίδη, ο οποίος είναι παρόν κοντά μας, εδώ είναι, θα μας μιλήσει και μετά. Εδώ είναι η κοπή της Πίτας, τον Ιανουάριο του 2012, με το γραμματέα του Βασίλη Αποστολόπουλου, τον αντιπρόεδρο τον Γιώργο Γιανακόπουλο, που είναι μαζί μας. Ιανουάριο του 2012, ο αντιπρόεδρος τον Γιώργο Γιανακόπουλο κάνει απολογισμό της δράσης και προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Η μέρα της Ευρώπης του 2012, με τον καθηγητή Αντώνιο Βελεγράκη για την κλιματική αλλαγή. Εδώ είναι μια επίσκεψη που είχαμε κάνει με τον αείμνηστο Νικόλαο Κόνστα, το δραστήριο που είναι ο προηγουμένος πρόεδρος του Ιστιτούτου Θεσσαλονίκης και ένα μέρος τον Μιχάλη Παλαμόντη. Μία από τις συναισθιάσεις που κάναμε ήταν μια πολύ πετυχημένη συναισθίαση αυτή στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν εδώ στην Αμερική, ήταν κέντρο και κέντρο πάρα πολύ κόσμο. Και είχαμε πολύ καλή παρουσία μαζί με έναν τραγουδιστή, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Ναι, ο γραμματής ήταν ο Βασίλης, ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης του Καρδιαδρόμου, ξέχασα να το πω αυτό, ο οποίος έκανε και λόγο εκείνη τη μέρα. Και περνάμε στην πέμπτη πενταετία του συλλόγου από το 2013 μέχρι το 2018, την οποία θα μας παρουσιάσει ο αϊθαλής Γιώργος Γιωργακόπουλος. Το 2017 πραγματοποιήθηκε παρόμοια επίσκεψη στον εξοχότατο πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Μάρτιο του 2016 και το Νοέμβριο του 2017 ο σύλλογός μας, δείχνοντας και το κοινωνικό του πρόσωπο, συνέλεξε ρουχισμό και τρόφιμα για τους πρόσφυγες και για τους πληγέντες στη Μάνδρα. Στις 30 Ιανουαρίου του 2018 οργανώθηκε εκδήλωση για την επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην Αγγλική με τον καθηγητή κύριο Αδάμ, ενώ στις 14 Μαΐου του 2018 μιλήσαμε για την Οικονομική και Κοινωνική Ένωση της Ευρώπης. Τέλος, η ημέρα της Ευρώπης για το 2018 εορτάστηκε στις 14 Μαΐου με θέμα την Οικονομική και Κοινωνική Ένωση με ομιλητή τον κύριο Γιαννή που βλέπετε στην οθόνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι δραστηριότητες μας στην 25ετία, συντοπτικές βέβαια ήταν, δεν μπορούσα να εμφανίσω φωτογραφίες από όλες αυτές, θα ήταν πολύ μακρόθεση η διαδικασία. Τώρα το βήμα είναι ελεύθερο για τα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πάτε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας και την ευλογία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος από τα μέλη ή τους φίλους θέλει να μιλήσει, να κάνει κάποια κριτική, κάποια παρατήρηση, κάποια προσθήκη, να μας δώσει κάποια νεότερη έκθεση, είναι ευπρόσδεκτος στο βήμα. Ο κύριος καθηγητής. Ναι, στο βήμα. Να σας βλέπουμε όλοι. Ο κύριος Σταύρος Στεφανίδης είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στην εφαρμοσμένη οικονομία. Από τότε που αποχώρησε, ασχολείται κυρίως με την ιστορία και με την πολιτιστική, με τον πολιτισμό της Ελλάδος και στην Ελλάδα, με τον ελληνικό πολιτισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ωρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοντέλο και πρότυπο. Δεύτερον, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Παρθενώνας είναι το παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού, αφιερωμένος στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στη θεά Αθηνά, η οποία είναι το σύμβολο της σοφίας. Και είναι σοφό που οι Έλληνες έχουν ως σύμβολο σοφίας μια γυναίκα και όχι ένα νόητο άντρα σαν και εμένα. Το ευρώ είναι μία παγκόσμια λέξη που κατέκτησε την Ευρώπη και το πανίσχυρο νόμισμα που ενώνει τους Ευρωπαίους, γιατί είναι το σύμβολο που πράγματι ενώνει τους Ευρωπαίους
και το έχετε όλοι επάνω σας, στη τσέπη σας, στο πορτοφόλι σας. Η Δελφή είναι το κέντρο του κόσμου. Η Ελλάδα δεν ανήκει στη Δύση, η Ελλάδα δεν ανήκει στην Ανατολή, η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου. Και αυτό το αποδεικνύουμε με τους Δελφούς, όπου ο Δίας μου ανέθεσε, μου έδωσε 2 αετούς ισοδύναμης τυπικής ικανότητας. Αφήσαμε τον ένα στο Γιβραλτά, στις στήλες του Ηρακλέως, τον άλλο στον Κάφκασο και οι αετοί ενώθηκαν πάνω από τους Δελφούς. Επίσης, να ξέρουμε ότι τον δυτικό πολιτισμό ολόκληρο τον έσωσε ένας Έλληνας, ο Μέγας Αλέξανδρος, επιτιθέμενος εναντίον των Δελφών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Πάντα πρωτότυπος και προχωράτε πολύ γρήγορα μπροστά. Άλλη καμία παρατήρηση, παρέμβαση, σχόλιο, πρόταση.